Καλημερίζω τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, στο ακροατές σας. Διότι ξεκινάτε από τις μοίρες ή πάτε σε μία ακόμα εκδήλωση αναφορικά με τις εκπαιδεύσεις των ελαιοπαραγωγών. Είναι αυτό που είναι και το ζητούμενο, έτσι δεν είναι, για εσάς? Ναι κυρία Δουλγεράκη, δίνουμε μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση στους ελαιοπαραγωγούς μας, σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Θα ξεκινήσουμε από τη Μεσαρά, από το Δήμο Φεστού. Θα γίνουν εκπαιδεύσεις σε κάθε Δήμο της Κρήτης σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και τον Ελγό Δήμητρα. Ξεκινάμε λοιπόν από τις μοίρες μια εκπαιδευτική ενημέρωση που έχει να κάνει με όλη την αλυσίδα παραγωγής όσον αφορά την ελαιοκαλλιέργεια και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτη, σε όλα τα στάδια, ξεκινώντας από την καλλιέργεια, το χωράφι μέχρι την τυποποίηση και το τελικό προϊόν. Και τελικά έχει αποδειχθεί, κύριε Τζεδάκη, στην πορεία των χρόνων και της δουλειάς, ότι αυτή η συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ότι αποδίδει τα μάλα, έτσι. Δεν είναι μόνο η εκπαίδευση, δεν είναι μόνο η πορεία του προϊόντος, είναι και τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρατε, φτάνοντας μέχρι και το τελικό στάδιο που είναι η τυποποίηση. Η τυποποίηση που εκεί ακολουθεί πια ένας άλλος ρυθμός, ένας άλλος λόγος, με ό,τι μπορείτε να προλάβετε και εσείς από τη δική σας την πλευρά πάντα, αποφεύγοντας όλες εκείνες τις παγίδες, τους κοπέλους που βάζουν οι επιτίδοι, και τα προλαβαίνετε με τη βοήθεια και των επιστημονικών οργάνων. Πραγματικά κυρία Δουλγεράκη, είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε υψηλού επίπεδου ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα στο νησί μας, που πραγματικά μέσα από μια άριστη συνεργασία και διαχρονική συνεργασία μπορούμε να κάνουμε πράγματα και στον πρωτογενή τομέα, και φυσικά όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, προκειμένου να προλάβουμε καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών, που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη της ποιότητας των προϊόντων μας, που έχουν να κάνουν με καλλιεργικές πρακτικές που θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο και την ποιότητα, αλλά και το πώς ανταπεξέλθουμε στα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία και είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο να συνεργαζόμαστε για το καλό και τον παραγωγό μας, αλλά και σε όλα τα επίπεδα. Ξέρετε κύριε Τζεδάκη, εμείς μέχρι στιγμής αυτό το οποίο αναφέρετε και σας θυμάμαι έτσι όπως το αναφέρετε, το έχουμε ζήσει, το έχουμε καταγράψει μέσα από το ρεπορτάζ και τα προηγούμενα χρόνια και την τελευταία την περίοδο με την αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, την κυρία Γουδετσανάκη, γιατί μπήκαμε σε ένα άλλο mood και μάθαμε άλλα πράγματα και είναι ευχής έργων που όλη αυτή η τακτική συνεχίζεται, με την έννοια ότι δεν ξεκινάς από την αρχή αλλά συνεχίζεις ό,τι καλό υπήρξε, γιατί έτσι πρέπει να πάει μπροστά το όλο κλίμα. Και όταν έλεγα ότι ξέρετε από εδώ και κάτω τι, όταν φτάνεις μέχρι ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, το είναι το τι αποφασίζει η διεθνής βιομηχανία να πλασάρει, να πουσάρει, να με διαφημίσει, όπως αλλιώς θέλετε να το πούνε στη δική τους τη γλώσσα, ενθυμούμενοι το αρέπο και τι προσπάθησαν να περάσουν, το αναφερώ αυτό. Και επίσης από την άλλη, σε εκείνο το πρώτο στάδιο, πόσο έτοιμος είναι ή θέλει να σας ακούσει, αντιλαμβανόμενος τις εξελίξεις, ο ίδιος ο παραγωγός? Δηλαδή φαντάζομαι ότι μέσα από αυτές πια τις εκπαιδεύσεις και εσείς από τη δική σας την πλευρά θα καταβάλλετε μια μεγάλη προσπάθεια να πείσετε και εκείνους οι οποίοι δεν επιθυμούν μέχρι σήμερα να ξεφύγουν από τον παραδοσιακό τρόπο, ότι καλλιέργειας, μαζέματος, τυποποίησης λαδιού, ότι θα πρέπει να ακούσουν τους επιστήμονες. Νομίζω ότι αυτή είναι, μπορεί να κάνω όμως και λάθος, αλλά είσαστε εδώ να με διορθώσετε. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Κυρία Δουλγεράκη, όπως είπατε, είναι φυσικό και αυτό είναι το πλεονέκτημα της περιφέρειας Κρήτης, ότι εδώ συνεχίζουμε το έργο. Ο καθένας είναι σημαντικό να βάζει ένα λιθαράκι επάνω σ' άλλη στον τομέα τον οποίο ασχολείται, και πραγματικά υπάρχει μια συνέχεια στο έργο αυτό.
Είναι σημαντικό η παραγωγή μας και νομίζω ότι έχει οριμάσει αυτή η κατάσταση, ότι πρέπει να ακούσουν τους επιστήμονες, πρέπει να δώσουν βάρος στο εισόδημα. Έχουμε μια δυναμική νέα γενιά αγροτών, αλλά έχουμε υπόψη μας ότι μόνο στα δύο τελευταία προγράμματα νέων αγροτών έχουμε στην Κρήτη περίπου 4.000 νέους αγρότες, που πρέπει να επενδύσουμε στη γνώση, στην εκπαίδευση, να τους δώσουμε κίνητρα, να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τα εργαλεία τα οποία έχουμε, τα οποία είναι τα συνεργατικά σχήματα, και πρέπει να τους πείσουμε να συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα, γιατί θα μειώσουν έτσι, θα κάνουν μια οικονομία κλίμακα και θα μειώσουν το κόστος της παραγωγής, θα μπορέσουν να πετύχουν καλύτερες τιμές των προϊόντων τους, γιατί θα δώσουν μαζικά το προϊόν. Είναι οι γεωργικοί σύμβουλοι, που και αυτό θα το έχουμε το επόμενο διάστημα, που είναι ένα σημαντικό εργαλείο, και θα πρέπει ο παραγωγός να απαιτήσει από το μελετητικό γραφείο να πάει στο χωράφι να βοηθήσει τον παραγωγό, όχι εξ αποστάσεως, να βοηθήσει τον παραγωγό για την έξυπνη γεωργία, για τη γεωργία ακριβίας, να του πει γιατί, πώς να λιπάνει, τι οργανικά χρειάζεται, να του πει για το νερό. Δεν πρέπει να κάνουμε και μια σύνεση το νερό, να έχουμε με τις μειωμένες βροχοπτώσεις τις οποίες έχουμε. Όλα αυτά λοιπόν θα βοηθήσουν στο μέλλον και τον παραγωγό για να μειώσει το κόστος παραγωγής, αλλά να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την ποιότητα του προϊόντου. Και βέβαια σημαντικό είναι αυτό που λέτε, να αλλάξουμε την νοοτροπία, κουλτούρα, που πραγματικά έχει αλλάξει. Εγώ το βλέπω στους παραγωγούς, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι ψάχνονται, θέλουν να βοηθηθούν, να επενδύσουν στην Ήπεθρο, να επενδύσουν στο προϊόν, και για μας πρέπει να είναι προτεραιότητα η επένδυση στην Ήπεθρο, γιατί χωρίς επιστημιστική υπάρχεια θα είμαστε πάντα ευάλωτοι και σαν χώρα και σαν νησί. Σωστά το λέτε. Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο πρέπει να μας κάνει λίγο να φύγουμε από αυτά τα παραδοσιακά που μπορεί να έκανε ο παππούς, η γιαγιά ή ακόμα και ο μπαμπάς και η μαμά, οι οποίοι μένουν ακόμα στο χωριό, και να το προχωρήσουμε και να πάμε πιο μπροστά. Δηλαδή να μην είμαστε πια ευάλωτοι σε τέτοιου είδους θέματα. Ξέρετε, κύριε Τζεδάκη, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σε μια τελευταία εκδήλωση που είχα παρακολουθήσει στο Επιμελητήριο Ηρακλείου αναφορικά με την καλλιέργεια της ελιάς και το λάδι, αυτό που λέγανε οι εξαγωγείς από τη δική τους την πλευρά, δηλαδή τι είναι αυτό που ζητάει πια η διεθνής αγορά, ότι πρέπει να φύγουμε από αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο, αυτό που λέγανε οι χημικοί, οι επιστήμονες, ποια είναι εκείνα τα σημαντικά τα λάθη τα οποία κάνουμε μέσα στον ελαιόνα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πάμε βήματα μπροστά, αλλά πραγματικά βήματα μπροστά, το χρυσό προϊόν το οποίο παράγουμε, από το που καίμε τα υπολείμματα της καλλιέργειας μέχρι τον τρόπο με τον οποίο κουβαλάμε τα σακιά με τις ελιές μέσα στο αγροτικό αυτοκίνητο. Και όταν αντιμετωπίζεις θέματα όπως, ας πούμε, η χρονιά που ελαιοκομική περίοδος που έφυγε, και είδες την παραγωγή σου ότι ήταν πολύ μειωμένη, αυτά πρέπει να τα σκέφτεσαι διπλά και τριπλά. Σωστά, κυρία Δουλγεράκη, το ελαιόλαδο είναι ένα εθνικό προϊόν για το νησί μας, και η ελαιοκαλλιέργεια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχει μεγάλο περιβαλλοντικό κλιματικό αποτύπωμα. Όταν καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του νησιού μας, αυτοί οι ελαιόνες, δεδρώδεις καλλιέργειες, οι οποίες μπορούν να φρενάρουν την κλιματική κρίση, γιατί βοηθάνε και στην αποθήκευση του άνθρακα, βοηθάνε στη μη διάβρωση του εδάφους. Δηλαδή, η καλλιέργεια της ελιάς, εκτός από το προϊόν που είναι ένα σημαντικό εισόδημα για το νησί μας, για την αγορά, για την οικονομία μας, έχει και μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και σε αυτό το κομμάτι πρέπει όλοι να επενδύσουμε από την αρχή, το πώς θα κλαδέψουμε, το πού θα βάλουμε τον καρπό, και καλό είναι να τελειώνουμε με τα τσουβάλια, γιατί τα τσουβάλια δημιουργούν μη καλές συνθήκες για τον ελαιόκαρπο. Να πάμε σιγά σιγά στον κοινό σωρό, στην άλεση, όπου την ελιά που θα μαζέψει ο κάθε παραγωγός να πάει να την αλέσει την ίδια μέρα, γιατί και αυτό παίζει σημασία. Μετά στο ελαιουργείο, που θα πάμε να κάνουμε και εκεί εκπαιδεύσεις, γιατί το επόμενο στάδιο είναι να κάνουμε εκπαιδεύσεις και στους ελαιουργούς. Θα πρέπει να είναι οι κατάλληλες θερμοκρασίες ζύμωσης της ελιάς για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να γίνονται όλα εκείνα τα πράγματα που πρέπει να γίνουν με το σωστό τρόπο, προκειμένου σε όλη την αλυσίδα να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που αυτό θα κάνει το προϊόν ανταγωνιστικό και στην εχώρια και διεθνή αγορά.
Σωστά το λέτε. Είναι αυτά τα οποία αναφέρατε ουσιαστικά και προάγγελος ή προϋποθέσεις και όλων αυτών που χρειάζονται για τον διαγωνισμό ελαιολάδου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κυρία Δουλγεράκη, με χαρά που με ρωτήσατε να σας πω και για το παγκρίτσιο διαγωνισμό ελαιολάδου που είναι, γίνεται για 10η συνεχή χρονιά, αποτελεί πλέον θεσμό για την περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τους φορείς του κριτικού ελαιολάδου του νησιού και με το οργανωτικό εργαστήριο του αγροτικού συνεταιρισμού Ρεθύμνης και με την αγροδιατροφική σύμπραξη περιφέρειας. Στόχος του διαγωνισμού αυτού είναι να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ποιότητας του ελαιολάδου μας και τα πλούσια οργανωληπτικά χαρακτηριστικά. Τι γίνεται τώρα? Στο διαγωνισμό αυτό παίρνουν μέρος επιχειρήσεις που τυποποιούν ελαιόλαδο. Μόνο για τυποποιημένο μιλάμε και όχι σήμα, γιατί δίνουμε κίνητρα και σε αυτό, γιατί ένα τυποποιημένο προϊόν ξέρουμε όλοι μας ότι είναι ασφαλές προϊόν με ετικέτα που μπορεί να αποκτήσει μια διαχρονική και όχι μια πρόσχερη υπεραξία. Συμμετέχουν λοιπόν στο διαγωνισμό αυτό με στόχο τη διάκριση. Να πάρουν ένα βραβείο, να πάρουν μια διάκριση. Και υπάρχει ένα συγγενής ανταγωνισμός, αν θέλετε, μεταξύ τους, προκειμένου να πετύχουν την καλύτερη ποιότητα για να πάρουν το βραβείο αυτό και να το χρησιμοποιήσουν μετά στην προώθηση του προϊόντος τους. Είναι τριών ειδών τα ελαιόλαδα που παίρνουν συμμετοχή. Είναι συμβατικής καλλιέργειας, βιολογικής καλλιέργειας και τα pop-up-way. Ξέρετε κάτι? Μέσα σε όλα αυτά έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί απ' έξω, τους ίδιους τους παραγωγούς, αλλά και πολλούς συνεταιριστές και επιστήμονες να θέτουν εκείνο το άλλο μεγάλο θέμα, κύριε Τζεδάκη. Φαντάζομαι ότι και από τη δική σας την εμπειρία το αντιλαμβάνεστε, το ξέρετε, ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά, είναι οι πρακτικές άριστες, αλλά χωρίς εθνική στρατηγική, πως ο δρόμος, όπως πολύ συχνά λένε, θα είναι πάντα ναρκοθετημένος και πάντα θα υπάρχουν θέματα και προβλήματα. Κυρία Δουλγεράκη, χρειάζεται εθνική στρατηγική για όλη την αλυσίδα της παραγωγής. Εδώ υπάρχει ο πυρήνας του προβλήματος που είναι το κόστος παραγωγής, είναι ο μικρός κλήρος, είναι το ενεργειακό κόστος που πρέπει να δει η πολιτεία. Και εμείς διεκδικούμε να δούμε πώς μπορούμε να αποφορτίσουμε τα προϊόντα μας από το μεγάλο κόστος παραγωγής. Δηλαδή, για να καταλάβετε, το προϊόν τρώει 3-4 ενεργειακά καπέλα ενεργειακού κόστους μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή. Αυτή τη στιγμή, σαν το ΕΔ, θα πούμε για τους το ΕΒ, οι οποίοι χρειάζονται ενέργεια για να αντλήσουν το νερό και να το δώσουν στον παραγωγό. Υπάρχουν έτοιμες μελέτες από την περιφέρεια για 31 το ΕΒ στην Κρήτη. Και θα πρέπει να δοθεί ενεργειακός χώρος προκειμένου να γίνουν ενεργειακές ενότητες, να παράγεται το ρεύμα που καταναλώνουν για να έχει φτηνότερο νερό ο παραγωγός. Για να έχουμε βιώσιμους το ΕΒ, για να υπάρχουν κανόνες άδρευσης όταν δεν έχουμε βροχοπτώσεις. Να υπάρχουν ενεργειακές ενότητες φωτοβολταϊκά στο χωράφι για να παράγει ο παραγωγός το ρεύμα που καταναλώνει. Είναι το δεύτερο επίπεδο. Στη μεταποίηση. Να βγουν επιδοτούμενα προγράμματα να μπορεί άλλο να βάλει φωτοβολταϊκό. Θα πω ένα απλό παράδειγμα για ένα τυροκομείο ενός φίλου, ο οποίος επένδυσε 80.000 ευρώ για να φτιάξει ένα φωτοβολταϊκό στο τυροκομείο του, όταν ξόδευε 7.000 μέσο όρο το μήνα ρεύμα. Τώρα δεν πληρώνει τίποτα. Είναι λοιπόν τρία ενεργειακά καπέλα που κάνουν το προϊόν μη ανταγωνιστικό μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή. Λοιπόν. Μετά, μεταφορικό ισοδύναμο. Θα ήθελα να το θίξω από τη συνέντευξή μας. Ένα σημαντικό εργαλείο, είμαστε μια νησιωτική περιοχή η Κρήτη, που επιβαρύνεται το κόστος της παραγωγής. Από τη μία, γιατί έρχονται εδώ όλα τα λιπάσματα, οι ζωοτροφές με ένα αυξημένο κόστος. Από την άλλη, το κόστος μεταφοράς των προϊόντων για να φύγουν από εδώ είναι ακόμα μεγαλύτερο. Οπότε, αφού λήφθηκε απόφαση μετά από διεκδικήσεις χρόνων, και ξεκίνησε να παίρνει την Κρήτη αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις της Κρήτης και για τους παραγωγούς, όχι μόνο δεν πρέπει να μειωθεί, αλλά να λάβουμε υπόψη μας ότι η Κρήτη είναι μια δυναμική παραγωγική περιοχή, περιφέρεια, με μεγάλα ανταποδοτικά εφέλη και στην οικονομία και στην εμπιστευτική επάρκεια. Άρα όχι απλά δεν πρέπει να μειωθεί
το μεταφορικό ισοδύναμο, αλλά πρέπει να ενισχυθεί κιόλας. Και μετά, έχοντας μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή, επεδίωμε στην ποιότητα, στην ταυτότητα, την εξωστρέφεια των προϊόντων μας. Αλλά όπως λέτε, θέλει μια εθνική στρατηγική, προκειμένου σε όλα τα στάδια της παραγωγής να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, προκειμένου να έχουμε ένα ανταγωνιστικό προϊόν το οποίο να το ζητάει. Εμείς πρέπει να επενδύσουμε στην ποιότητα του προϊόντος. Δεν μπορούμε να επενδύσουμε στη μεγάλη παραγωγή. Μάλιστα. Και μέσα με όλες αυτές τις αναφορές σας έρχεται ένα ερώτημα προς εσάς που λέει το εξής: για τις εισαγωγές χωρίς δασμούς και πληθώρα από την Ουκρανία σε βάρος της δικής της παραγωγής, τι λέει η περιφέρεια? Ότι πρέπει να αυξηθούν οι ελέγχοι, θέλουμε στελεχωμένους ελεγχτικούς μηχανισμούς, γιατί δεν γίνεται, κυρία του Γεράκη, από τη μια να κάνει τόσο κόπο ο παραγωγός, ο μεταποιητής, να βγάζει ένα ποιοτικό προϊόν και από την άλλη να απαξιώνεται το προϊόν με τέτοιου είδους στρεβλώσεις. Το ένα λοιπόν είναι και οι ελληνοποιήσεις, οι οποίες πρέπει να υπάρξει έλεγχος και υπάρχει μια κινητικότητα, για να είμαι δίκαιος, από το Υπουργείο στο θέμα αυτό. Mm-hmm. Αλλά και πρέπει να υπάρχουν και έλεγχοι στο ράφι, προκειμένου να μην υπάρξει αυτή η απόκριση. Αυτή τη στιγμή την πληρώνει ο παραγωγός και ο καταναλωτής και σχροκερδούν οι μεσάζοντες. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα αυτά δεν βοηθούν ούτε τον παραγωγό ούτε τον καταναλωτή. Και ο άλλος με ένα τηλέφωνο βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση στην αγορά, προκειμένου να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Λοιπόν, για τελευταία κουβέντα, υπενθύμηση. Απόψε η συνάντηση αυτή στις Μοίρες, σε συνεργασία με το Δήμο Φεστού, πρώτη εκπαιδευτική ενημέρωση στον πολυχώρο του Δημαρχείου του Δήμου Φεστού στις Μοίρες, στις 5 το απόγευμα, ναι. 5 το απόγευμα, σωστά, ναι. Καλούμε όλους τους τελεοπαραγωγούς του Δήμου Φεστού να συμμετέχουν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα τους βοηθήσει στην καλλιεργία τους, στο πώς θα βγάλουν ένα ποιοτικότερο προϊόν. Ευχαριστώ για την κουβέντα, για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Τζεράκη, να είστε καλά.